Θα πάω πρώτα σε έναν γεωγράφο διαχειριστή του youmeteo.com, διότι είναι από τις πιο ενήμερες σελίδες στα καιρικά. Είναι του καλού φίλου του Νίκου του Γκίκα, που τον έχουμε ακούσει και στο παρελθόν. Έχουμε κάνει μεγάλες κουβέντες για τα καιρικά, τα μετεωρολογικά, τα κλιματικά. Λοιπόν, είναι ένας από αυτούς που για αρκετές μέρες έλεγε τι ακριβώς θα συμβεί ώστε να έχουμε το νου μας. Δεν είναι ο μόνος, και η Εθνική Μετεωρολογική κτλ. Τον διάβασα πολύ προσεκτικά τα τελευταία 24 ώρα και δει το τελευταίο 24 ώρο. Καλημέρα κύριε Γκίκα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Για πείτε μου καταρχάς, γιατί σας ακούει και πολλοί κόσμος εκεί στην Αθήνα σήμερα. Ναι. Ποια είναι η πρόβλεψη για την Αττική, εκεί που είναι το ζόρι τώρα, αυτή τη στιγμή? Εντάξει, είναι σε τροχιά ύφεσης ο καιρός. Δεν έχουμε κάποια άλλα φαινόμενα, δηλαδή μέχρι από το μεσημέρι και μετά δεν θα έχουμε κάτι. Ακολουθεί βέβαια παγετός, έτσι, και θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί υπάρχει πολύ χιόνι στρωμένο και το οποίο παγώνει και δεν είμαστε και πολύ συνηθισμένοι σε κάτι τέτοιο. Οπότε ναι, θέλει προσοχή, γιατί θα είναι χαμηλές οι θερμοκρασίες το πρωί και κάτω από το μηδέν. Ναι, αλλά δεν αναμένεται κάτι άλλο. Δεν αναμένεται. Ωραία. Για πείτε μου και λίγο για τα νησιά και την Κρήτη. Λοιπόν, στην Κρήτη, αντίθετα με την Αττική, συμβαίνει αυτό. Έχει παράταση κακοκαιρία και από το μεσημέρι και μετά σήμερα, ήδη βέβαια συνεχίζονται τα φαινόμενα από τώρα ούτως ή άλλως. Αλλά μέχρι και αύριο το μεσημέρι θα έχουμε χιονοπτώσεις μέχρι αρκετά χαμηλά υψόμετρα. Νομίζω ότι έριξε και στο Ηράκλειο χθες. Πρέπει να... Ελάχιστο, αλλά. Άρα λέτε από το μεσημέρι και μετά συναγερμός εδώ πια. Ναι, πλέον ειδικά στα ημιορεινά και ορεινά του νησιού και μέχρι και χαμηλά υψόμετρα που δεν χιονίζει και συχνά, θεωρώ ότι θα χιονίσει και κατά διαστήματα πιστεύω και μέχρι και τελείως παιδινές περιοχές. Οπότε ναι, για ένα 24 ώρα από το μεσημέρι σήμερα μέχρι και την Τετάρτη, καλό θα ήταν να υπάρχει προσοχή. Μάλιστα. Εμείς ευτυχώς δεν έχουμε Αττική οδό, αλλά έχουμε στενούς δρόμους και ένα βόρειο δικό άξονα να πάνε, άσε τώρα να μην πω τι. Έχω οδηγήσει πολλές φορές στην Κρήτη, γιατί είναι και το αγαπημένο μου νησί. Εντάξει, γνωρίζω την κατάσταση. Σίγουρα γι' αυτό θέλει προσοχή, γιατί και το οδικό δίκτυο δεν είναι και καλό σε όλα τα σημεία. Οπότε ναι. Σωστά. Ναι. Τώρα, κύριε Γκίκα, για πείτε μου, αυτά δεν είναι ένας ευνηδιασμός για το κράτος? Είναι ευνηδιασμός ο καιρός αυτός για το κράτος? Και να σας πω κάτι, δεν ξέρω ποιους διαβάζει το κράτος και ποιοι είναι αυτοί, έτσι, συγγνώμη που θα το πω, γιατί από τη μία μεριά οι μετεωρολόγοι, σας ευχαριστώ για την πάσα δηλαδή που μου κάνατε, αλλά από τη μία μεριά είχε υπάρξει ενημέρωση, είχε υπάρξει ημέρες πριν, αυτά δελτία καιρού που βγάζει ΕΜΗ τα διαβάζει κανένας? Μου δίνεται εντύπωση ότι δεν τα διαβάζουν. Γιατί το λέτε? Ειλικρινά θέλω να μου πείτε γιατί το λέτε. Είναι δυνατόν οι αρμόδιοι να μην διάβασαν? Καταρχάς να ρωτήσω. Γιατί το λέω? Γιατί ναι. Διαβάζω στην ειδησιογραφία. Ναι. Κάθε πρωί που ξυπνάμε διαβάζουμε λίγο τις ειδήσεις. Διαβάζω ότι υπήρξε ακόμα και η έκφραση ότι εμείς δεν το γνωρίζαμε. Λέει ότι θα είναι τόσο ισχυρό το φαινόμενο. Όχι. Δεν υπήρξε αυτή η έκφραση. Θα σας πω. Πείτε. Υπάρχει η έκφραση από δύο υπουργούς και από τον υπεύθυνο της Αττικής Οδού, ναι, ότι περιμέναμε, λέει, να έχει χιονόπτωση. Όχι με τέτοια ένταση και όχι αυτή την ώρα. Είναι αυτό δυνατόν? Νομίζω, όχι, αυτό νομίζω, ναι. Δεν ξέρω. Αυτό νομίζω, γι' αυτό σας λέω, μπορεί να μην τα διαβάσαμε. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Μάλιστα. Δεν ισχύει. Όχι. Άρα κάποιος που ρωτούσε τους μετεωρολόγους, ναι, εσάς που έχετε ένα site, την, ναι, Εθνική Μετεωρολογική, ήξερε τι θα συμβεί, σωστά? Βεβαίως και το ήξερε. Και ήξερε ότι θα συμβεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κατά τη διάρκεια, δηλαδή δεν είναι ότι θα ξεκινήσει από το βράδυ, θα ξυπνήσει ο κόσμος το πρωί στρωμένα όλα, δεν πάει, εντάξει, okay. Μέσα στην ημέρα θα συμβεί. Το ξέρανε αυτό? Μάλιστα. Το ξέρανε. Αυτό λέω, το ξέρανε, ενημερώνονται, τι κάνουν ακριβώς? Να σας ρωτήσω εγώ, επειδή ξέρω ότι σχολιάζεται συχνά πυκνά, ναι, μήπως το ξέρανε αλλά θεωρούσαν ότι είναι ένα χιονάκι και θα φύγει ένα, ή μήπως το ξέρανε αλλά δεν κάναν τίποτα? Τότε να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Πέρσι στη Μύδια, που ήταν μια αντίστοιχη χιονόπτωση. Ναι. Γιατί μία μέρα πριν απαγορεύσαν την κυκλοφορία στην Εθνική Οδό προληπτικά? Δεν συμφωνώ με αυτό, να σας πω την αλήθεια, αλλά το κάνανε. Κάναν κάτι τέλος πάντων. Κάναν, ναι, κάτι, ναι. Είπαν ότι εντάξει, προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα, εδώ είναι η λογική του να μην δείξουμε ότι έχουμε πρόβλημα. Δεν θέλουμε να δείξουμε ότι έχουμε πρόβλημα, απαγορεύουμε τα πάντα. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Αφού δεν κινείται κανείς, δεν δημιουργείται και το πρόβλημα. Είναι μια λογική. Δεν συμφωνώ. Νομίζω ότι, όχι, είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά αυτό είναι ότι κάτι κάναμε. Σωστά.
Τώρα, τι διαπιστώνετε, ιδίως στο λεκανοπέδιο, και θέλω να μας λύσετε και μία απορία. Ναι. Καλά, αυτή η Αττική οδός, ρε παιδί μου, είναι δυνατόν? Υποτίθεται ότι είναι ο σούπερ ουάου δρόμος. Ο σούπερ ουάου. Υποτίθεται, αλλά από ό,τι φαίνεται, όταν κάπου διάβασα και ένα σχόλιο, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Χρειαζόμαστε κάποιες παροχές και κάποιες διευκολύνσεις στην Αττική οδό μία-δύο φορές το χρόνο. Εάν δεν τις έχουμε κι αυτές, τι γίνεται? Είναι σύγχρονος δρόμος αυτός? Εγώ διαβάζω ότι ακόμα άνθρωποι δεν έχουν. Όχι, ακόμη. Είναι 600 άτομα τουλάχιστον. Ναι. Και τώρα υπάρχει και έκκληση από ζευγάρι με μωράκι, ναι, να πάει κάποιος να τους απεγκλωβίσει, γιατί υποφέρουν μετά από 22 ώρες. Μα είναι πράγματα αυτά. Έλατε. Ξέρω, τώρα σε έναν δρόμο το οποίο έτσι και τον έχουμε χρυσοπληρώσει και λοιπά. Καταλαβαίνετε τι λέω. Έτσι, δεν ξέρω. Εγώ το χρησιμοποιώ κάθε μέρα, ας πούμε, για να πάω στη δουλειά μου. Ναι. Οκ. Okay. Δεν ξέρω. Εσείς... Τα λόγια είναι περιτά που είναι λένε. Περιτά, ο κόσμος τα έχει. Ναι, πραγματικά. Ναι. Δεν μου λέτε, κύριε Γκίκα, είμαστε στην καρδιά του χειμώνα. Ναι. Λογικό και αναμενόμενο, καταρχάς, φαντάζομαι, ναι, ότι δεν συμφωνείτε με τη χρήση του όρου κακοκαιρία. Το χειμώνα θα έχει κρύο και θα έχει χιόνι. Βεβαίως. Έτσι. Άλλο να πεις έντονα καιρικά φαινόμενα με έντονη χιονόπτωση. Ναι. Ωραία. Ξεκινάμε από εκεί. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι, ένα κράτος αρμόδιο δεν πρέπει να έχει την προβλεπτικότητα από τη στιγμή που έχει την ενημέρωση μία εβδομάδα πίσω, ναι, για το χειρότερο, το μεσαίο και το καλύτερο σενάριο, και ανάλογα να απεγκλωβίζει δυνάμεις ή να ενισχύει δυνάμεις? Έτσι δεν θα έπρεπε να λειτουργεί ένα οργανωμένο κράτος? Ένα οργανωμένο κράτος, ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα, θα έπρεπε να λειτουργεί στη λογική της αποτροπής, κατά τη γνώμη μου, ως εξής. Θα έπρεπε καταρχήν να μην είναι ζήτημα του εκάστοτε αρμόδιου τι απόφαση θα πάρει, πότε θα πάρει αυτή την απόφαση και ποια τηλέφωνα θα σηκώσει να καλέσει. Δεν θεωρώ ότι αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα προσώπων. Αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι ή δεν θέλει, θα πρέπει να υπάρχει μια πεπατημένη, ας το πούμε έτσι, μια οργανωτική δομή, η οποία θα ισχύει ούτως ή άλλως. Από τη στιγμή που η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκδίδει έκτακτο δελτίο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και επιμένει για την Αττική, θα πρέπει να κινητοποιηθεί μια διαδικασία, η οποία θα πρέπει να είναι πρωτόκολλο, ας το πούμε έτσι, η οποία θα λέει, εφόσον έχουμε χιονόπτωση και πρόβλεψη για στρώσιμο χιονιού στην Αττική, και στο κέντρο της Αθήνας, που σημαίνει ότι περιλαμβάνει όλους τους οδικούς άξονες, κάνουμε τα εξής βήματα. Δεν ξέρω ποια θα είναι αυτά. Λέμε, ας πούμε ότι μπορούμε να κηρύξουμε αργία. Για μένα θα πρέπει να κηρυχθεί όχι εκ των υστέρων σήμερα αργία, ούτως ή άλλως. Μα συγγνώμη, και να μην. Ναι, αυτό θέλω να πω. Και να μην την κήρυξες αργία. Μπορεί να πάει ο κόσμος στη δουλειά. Πραγμάτων. Αν και για να πω κάτι, κύριε Γκίκα, θα το πω, με συγχωρείτε. Έχει και μερικούς, εγώ θα το πω, όχι εσείς. Έχει μερικούς κατόψυχους, έχουν βγάλει έξω ντελιβεράδες να παραδίδουν προϊόντα αυτή τη στιγμή. Έλεος δηλαδή. Μα είναι αδύνατο. Αν δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, πώς θα παραδώσουν τα προϊόντα με τα πόδια? Ναι. Εντάξει. Έχω 40 πόντους εδώ έξω από το σπίτι μου, ας πούμε. Μάλιστα. Και δεν είμαι σε κανένα βουνό, έτσι. Ναι, κοιτάξτε, επειδή έχουμε επικεντρωθεί στην Αττική Οδό και ορθώς, κατά τη γνώμη μου, γιατί ήταν 6.000 τουλάχιστον, με πρόχειρους υπολογισμούς, ναι, οι εγκλωβισμένοι, δεν σημαίνει ότι η υπόλοιπη Αθήνα δεν εγκλωβίστηκαν στην Κατεχάκη, στη Μεσογείον. Εδώ ακούω τώρα ότι μέχρι και ψηλά στη Συγκρού, επί της Καλλιρόης, Κηφισίας. Βεβαίως. Αυτά στην πρωτεύουσα της χώρας μου. Στέλνει κάποιος εδώ πέρα, άμα εκχιονιστούμε, να πείτε στους Τούρκους ότι την απαυτώσανε. Ναι. Δηλαδή αρχίζει το δούλεμα τώρα εδώ, καταλαβαίνετε. Να σας πω κάτι. Είδαμε, εντάξει, το χιόνι είναι πανέμορφο φαινόμενο. Είδαμε πρωτόγνωρες σκηνές, εντάξει, πρωτόγνωρες, και πέρσι τις είδαμε. Γενικά δεν είναι κάθε χρόνο στην Αθήνα τόσο χιόνι, εντάξει, προφανώς, αλλά είδαμε και κάποια πράγματα τα οποία μόνο σε χωριά, εννοώντας σε γορινές περιοχές, τα δεν βλέπει κανείς. Δηλαδή τώρα είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε κεντρικούς οδικούς άξονες, εδώ στα ανατολικά προάστια, τα αυτοκίνητα, και δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν, και κατέβαιναν οι άνθρωποι από τα σπίτια να βοηθήσουν χωρίς καν να ρωτήσουν. Δεν μίλαγε κανένας με κανέναν. Τέτοια χιονοθύελα εκείνη τη στιγμή που απλά κατέβαινε ο κόσμος και έσπασε. Ο κόσμος. Ο κόσμος. Ο κόσμος. Έχετε δίκιο, ο κόσμος. Είδαμε και εμείς. Μάλιστα. Ναι. Ο κόσμος. Ένα πυροσβεστικό πέρασε κάποια στιγμή και προσπαθούσε και αυτό να βοηθήσει. Δεν ρίξαν αλάτι ποτέ. Δεν περάσανε χιονιστικά. Δεν έγινε τίποτα. Ήταν λες και κανείς δεν ήθελε να κάνει τίποτα. Και δεν είναι μόνο ότι έγινε στη γειτονιά μου.
Παντού το βλέπετε αυτό. Ξέρετε, κύριε Γκίκα, μου στέλνουν εδώ πέρα μήνυμα από το Λονδίνο. Λέει καλημέρα. Οι κεντρικοί δρόμοι στην Αγγλία δεν κλείνουν ποτέ. Γιατί όταν προαναγγέλουν οι μετεωρολόγοι ότι θα χιονίσει, ναι, βγαίνουν το βράδυ τα ειδικά φορτηγά, σκορπίζουν αλάτι σε όλους τους κεντρικούς δρόμους και το χιόνι δεν παγώνει. Μετά φυσικά βγαίνουν τα εκχιονιστικά και καθαρίζουν τους δρόμους. Ποτέ δεν κλείνουν ούτε οι επαρχιακοί δρόμοι. Άρα έρχεστε στα λόγια μου. Μάλιστα. Αυτό που είπα πριν, ότι όταν υπάρχει μια ανακοίνωση από την Εθνική Μετεωρολογία, αυτή είναι η υπεύθυνος φορέας γι' αυτό. Όταν υπάρχει λοιπόν αυτή η ανακοίνωση, κινητοποιείται μια απλή διαδικασία. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα απόφασης κάποιου. Με το υπάρχει ανακοίνωση, αυτομάτως αλάτι, εκχιονιστικά και σε επιφυλακή όλες οι υπηρεσίες που θα πρέπει να είναι. Μάλιστα. Και φυσικά για μένα έπρεπε να κηρυχθεί αργία. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Ήταν στην διακριτική. Πώς να το πούμε τώρα, ευχέρεια ας πούμε και στην καλοσύνη του κάθε εργοδότη να πει στους εργαζόμενους του να μην πάει στη δουλειά τους ας πούμε. Ναι, που συνέβη και αυτό πρέπει να πω. Συνέβη. Υπήρξαν επιχειρήσεις που είπαν παιδιά μην έρθετε, είναι επικίνδυνο. Εδώ κύριε Γκίκα έκλεισε, οι διαστάσεις είναι απίστευτες. Ναι. Στην πράξη έκλεισε το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας, διότι δεν μπορούσαν να το προσεγγίσουν από και προς το αεροδρόμιο, δεν υπήρχε κίνηση. Δεν μπορούσαν οι επιβάτες. Ναι. Έτσι, υπάρχει κόσμος, μου στέλνουν τώρα εδώ μηνύματα, που επειδή ακριβώς νέκρωσαν τα πάντα, τους κλείσαν ξενοδοχεία, ακούστε, οι αεροπορικές εταιρείες, όχι εσείς, ναι, στη Συγκρού. Πώς θα φεύγανε από το Ελβενιζέλο. Κοιμηθήκανε πλάκα κάτω, μου γράφουν εδώ, μέσα στο αεροδρόμιο το Ελβενιζέλο. Ναι, στη Συγκρού. Δηλαδή. Εδώ δεν καταλαβαίνει, από αυτό μόνο δεν καταλαβαίνει ότι δεν υπήρχε στοιχειώδης οργάνωση τίποτα, και πρόβλεψη σε τίποτα. Έχουν καταρρεύσει τα πάντα. Ναι, ναι, τίποτα, απολύτως. Είναι χειρότερο από το να κάνεις κάποια κακή ενέργεια, τέλος πάντων, και η οποία εντάξει να είναι άστοχη, από το να μην κάνεις απολύτως τίποτα. Και εμένα μου δημιουργεί και μια αίσθηση, δεν ξέρω να το πω ανασφάλεια, να το πω, δεν ξέρω. Δηλαδή, και μπορώ να το διευρύνω λίγο την κουβέντα, ελάχιστα. Ναι, ναι. Έχω την αίσθηση τα τελευταία δύο χρόνια ότι αυτό το δεν κάνουμε τίποτα ισχύει σε όλους τους τομείς. Τι λέτε τώρα, δεν κάνω τίποτα. Όταν αυτός ο οποίος έχει ψηφιστεί και συγγνώμη, πληρώνεται κιόλας από αυτό. Αυτό είναι, πληρώνει. Δεν κάνει τίποτα, δεν θα πρέπει να λογοδοτήσει κιόλας. Δεν είναι ότι έκανε κάτι το οποίο ήταν άστοχο και θα συζητήσει η κοινωνία τέλος πάντων αν έπρεπε να γίνει κάτι άλλο. Αυτό είναι εντάξει, είναι μια πολιτική διαχείριση. Έτσι κρίνει κάποιος, έτσι πράττει. Το να μην πράττει τίποτα. Είναι λόγος για να το λογοδοτήσεις κάποια στιγμή. Όπως στην πανδημία, πέρα από τα εμβολιαστικά προγράμματα, μέτρα δημόσιας υγείας δεν έχουμε. Ναι. Όταν έχουμε πλημμύρα ή πυρκαγιά, εκενώνουμε. Όταν έχουμε χιόνια, απεγκλωβίζουμε. Σε λίγο θα μας λένε μην κινήστε, μην αναπνέετε για να μην συμβεί τίποτα. Δεν γίνεται. Μα αυτό το πράγμα τώρα είναι αντιμετώπιση. Να σας πω και κάτι άλλο. Στον Πάλο, την κακοκαιρία το φθινόπωρο. Τη ναι, μεγάλη κακοκαιρία. Ναι, ναι. Ο Κηφισός έφτασε στα όρια του 2 μέτρα. Ήταν αυτά, θυμάμαι που τα λέγαμε, έχετε να δίκιο. Ναι, ναι. Ναι, ακριβώς. Έτσι και έβρεχε μισή ώρα παραπάνω με την ένταση που έβρεξε, θα είχε ξεχυλήσει ο Κηφισός και θα είχε παρασύρει δεκάδες, μην πω εκατοντάδες αυτοκίνητα. Γιατί δεν κλείσαν αυτό το δρόμο τότε. Το ξέρανε ότι θα συμβεί. Πάλι είχαν ενημέρωση. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Τίποτα απολύτως. Δηλαδή κατά τύχη ας πούμε επιβιώνουμε, ξέρω εγώ τελικά τι γίνεται. Και όσο εμείς μιλάμε πρέπει να σας πω ότι βγαίνει κόσμος στα δίκτυα τα κεντρικά ακόμη εγκλωβισμένος στην Αττική Οδό. 24 ώρες μετά. Μάλιστα. Γιατί κύριε Γκίκα, εντάξει ο παραχωρησιούχος το βρήκανε εύκολο που έχει ευθύνες αναμφίβολα, εγκληματικές. Όμως, ωραίο παραχωρησιούχος την πρώτη ώρα δεν κουνιέται φύλλο, τη δεύτερη δεν υδρώνει αυτή. Την τρίτη δεν σηκώνει τα τηλέφωνα. Από την τέταρτη και μετά το κράτος που είναι. Ό,τι γουστάρει κάνει ο παραχωρησιούχος. Μα προφανώς αυτό. Και το στρατό τον βγάζει μετά από 8 ώρες. Να σας πω και το άλλο το κουφό. Φίλος μας στην Αθήνα μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε. Απευθύνθηκα στην Αττική Οδό, με παρέπεψαν στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μου λέγανε πάρτε στην Αττική Οδό. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Να σας πω, άμα η Αττική Οδός να μην έχει ευθύνη για αυτά τα πράγματα, τότε να μην πληρώνουμε και διόδια όταν μπαίνουμε στην Αττική Οδό. Ωραία. Οπότε καθαρίσαμε με μια εισαγγελική παρέμβαση για αναζήτηση ευθυνών. Ναι, τέλος. Στην Αττική. Αργία σήμερα. Έτσι. Ναι. Άρα δεν θα ανοίξει ρουθούνι. Εγώ δεν βλέπω ούτε υπεύθυνοι, ούτε κάποιο σε αργία και διαθεσιμότητα, ούτε κάποιον να υδρώνει τα αυτή να πει παιδιά, συγγνώμη. Είπε ο Κύπριος Υπουργός,
Απολογούμεν στα κυπριακά είναι συγγνώμη. Ναι. Εντάξει, από τότε που εφευρέθηκε η συγγνώμη, χάθηκε το πιλότημα. Μάλιστα. Ακριβώς. Να κλείσω με κάτι άλλο μαζί, να σας κουράσω. Γιατί το έχουμε συζητήσει. Δεν μου λέτε. Ναι. Πού είναι η υπερθέρμανση του πλανήτη και τα καταστροφολογικά σενάρια για την ερημοποίηση? Εδώ είναι βαρύ χειμωνιά με χιόνι και θα σας το πω διαφορετικά. Χωρίς ρεύμα και με ακριβό ενεργειακά. Μάλιστα. Δεν είναι θέμα αυτό? Τεράστιο θέμα, και ολόκληρη εκπομπή νομίζω είναι αυτό, δεν είναι μόνο. Τώρα τι να σας πω. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για υπερθέρμανση, μιλάμε σε πλανητικό επίπεδο, σωστά? Mm-hmm. Okay. Άρα μιλάμε για ένα μέσο όρο θερμοκρασίας, ο οποίος ανεβαίνει η τιμή της. Σύμφωνοι. Αυτό ισχύει, δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς, έτσι. Στην υπερθέρμανση όμως, σε όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι πολύπλοκη και πολλές φορές δεν είναι και κατανοητή από όλους τους επιστήμονες, είναι λογικό, μπορούν να συμβούν ακραία φαινόμενα. Και προς τη μεριά που έχουμε τώρα, μάλιστα να πω χαρακτηριστικά ότι δύο σερί χειμώνες με τόσο ισχυρές χιονοπτώσεις στην Αθήνα δεν έχουν υπάρξει παρά μόνο... Μήπως μπαίνουμε σε εποχή όμως κρύου, όπως υποστηρίζουν κάποιοι άλλοι, και δεν είναι κλιματική αλλά εγκληματική αλλαγή εδώ πέρα αυτό που γίνεται? Είπα ότι υπάρχει μια ελλιπής κατανόηση και είναι λογικό από τους επιστήμονες. Και δεν είναι μόνο το διοξείδιο του άνθρακα το αίτιο. Είναι και οι ηλιακοί κύκλοι, μάλιστα, οι οποίοι είναι δεκαετής, αλλά είναι και ανά 100-120 χρόνια. Δηλαδή είναι μικροί και μεγάλοι κύκλοι, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ακτινοβολία η οποία έρχεται στη γη και άρα αυξομειώνεται. Και είναι κάτι το οποίο επηρεάζει ιδιαίτερα το κλιματικό. Μην κουράζεστε, έχετε δίκιο. Το θέμα είναι ότι ο Κοσμάκης κρυώνει. Οπότε, και αυτή τη στιγμή. Πάρα πολλά πράγματα, κύριε Γκίκα μου, έχουμε εισαγωγή 4, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 4,17 εκατομμύρια τόνους LNG μηνιαίο στην Ευρώπη από το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, μεταφρασμένο σε δισεκατομμύρια κυβικά, ναι, που ισοδυναμεί με 6 δισεκατομμύρια κυβικά το μήνα ή 72 δισεκατομμύρια κυβικά το χρόνο. Δηλαδή όσο μπορούσε να εξαγάγει η Ελλάδα από τα κοιτάσματα της Κρήτης για 80 χρόνια με πολύ φθηνότερη τιμή. Αλλά εμείς, ναι, τρώμε το εισαγόμενο ακριβό και ο κόσμος τουρτουρίζει και πάει στα μαγκάλια. Έχει γίνει focus στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, στην πιθανή ευθύνη του ανθρώπου λόγω των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Μάλιστα. Και αυτό έχει γίνει, μάλιστα, ο λόγος, και να πούν ότι πρέπει να σταματήσουμε τις συμβατικές μορφές παραγωγής και να περάσουμε σε ανανεώσιμες. Είναι δηλαδή επικοινωνιακό. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, αλλά είναι που εστιάζουμε. Σαφές. Κύριε Γκίκα, καλή δύναμη. Ίσως σας χρειαστούμε αύριο για να αποτιμούμε το τι θα γίνει εδώ. Ας ελπίσουμε να είναι λίγο πιο ήπια τα πράγματα. Στην ελπίδα το ρίξαμε. Όχι την ονομασία. Στην ελπίδα τη δική μας. Λοιπόν, να είστε καλά. Μην έγινε η ελπίδα απόγνωση τελικά. Δεν ξέρω. Είχετε δίκιο. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα σας, να είστε καλά.